Σε τρει ξεχωριστέ συλλήψει προχώρησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλα και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Δίωξη Ναρκωτικών. Κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, στελέχη του Λιμενικού Σώματο και τη Ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισαν 58 χρονών αλλοδαπό, αφιχθέντα από χώρα του εξωτερικού, εντό του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκη, όπου με τη συνδρομή στελεχών του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Διεύθυνση Ασφάλεια Θεσσαλονίκη, ανεβρέθηκαν στην κατοχή του δύο αυτοσχέδιε πλαστικέ συσκευασίε, περιεχούσε κατεργασμένη κάναβη σοκολάτα μικτού βάρου 21,05 γραμμαρίων και 0,68 γραμμάρια αντίστοιχα και δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίε. Φιξάκια, περιέχουσες ηρωίνη 0,15 γραμμαρίων μεικτού βάρους, Έκαστη. Στη συνέχεια διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του συλληφθέντα στην Καβάλα, όπου με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανείχνευση ναρκωτικών ουσιών Κ9 Θόρ τη οικία λιμενική αρχή, εντοπίστηκαν μια αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία περιέχουσα κατέργαστη κάναβη μικρού βάρου 2 γραμμαρίων καθώς και τρεις τρίφτες με υπολείμματα κατέργας της κάναβης. Επίση, στελέχοι του Γραφείου Δίωξη Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλλα προέβησαν σε δύο έτερε συλλήψει κατόπιν ελέγχων που διεξήχθησαν με την συνδρομή του αστυνομικού σκυλού ανείχνευση ναρκωτικών K9 Thor εντό του επιβατικού καβάλα. Καβάλλα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 32χρονο ημεδαπό πριν την επιβιβασή του σε ελληνικό οχηματαγωγό πλοίο με προορισμό τη Μιτυλίνη, καθώ εντοπίστηκε εντό χειραποσκευή του μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία περιέχουσα κατέργαστη κάναβη. Παράλληλα συλλήφθη ένας 43χρονος σαλοδαπός να κατέχει εντός χειραποσκευής του ομοίως μια πλαστική συσκευασία περιέχουσα κατεργαστικά ναβι μικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων. Από το κεντρικό λιμάν Καβάλας διενεργούνται προανακρίσεις για τα ανωτέρω περιστατικά.